Survivors, μόλις ολοκληρώθηκε ο τελευταίος αγώνας στη Δομινικανή Δημοκρατία. Ένας αγώνας ο οποίος είχε τα πάντα. Ένταση, πάθος, θυμό, συγκίνηση, τρομερές μονομαχίες. Και ο νικητής αυτού του τελευταίου αγώνα είναι ο Γιώργος Γκιουλέκας, ο οποίος κερδίζει το νέο DS3. Θα παραλάβει πλέον το κλειδί εκεί, στα live της Αθήνας. Συγχαρητήρια, Γιώργο. Τα κατάφερες. Πώς νιώθεις? Καταρχάς, ευχαριστήσω τη μητέρα μου, με βοήθησε με αυτούς επιπλέον πόντους να μπορέσω να κερδίσω το τελευταίο αγώνισμα και το αυτοκίνητο φυσικά. Νιώθω εξαντλημένος. Τα έχω παίξει πραγματικά, όπως και ο Ντάνιελ είμαι σίγουρος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ ανακουφισμένος. Γιώργο, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δεν φαίνεται αυτό στο πρόσωπό σου, αυτό ήθελα να σου πω. Όχι, γιατί ειλικρινά έχω αδειάσει, μου βγήκε λίγο όλη η ένταση, η πίεση του. Χώρια τη σημερινή πίεση, ότι κάθε ράν έπρεπε να αποδίδεις, λες και είναι τελικός. Δηλαδή, σε κάθε μάτ πριν ξεκινήσω, έλεγα ότι είναι το τελευταίο μου ράν να τα δώσω όλα. Οπότε βγήκε λίγο αυτή η πίεση, βγήκε η πίεση του πεντάμινου. Τέλος. Αυτή η πίεση νομίζω βγήκε σε όλους και τους υπόλοιπους τρεις. Σε έβλεπα και πάλι, λες και έπαιζε την τελευταία σου μονομαχία. Πήγαινες πέρα, δόθε, δεν μπορούσες να κάτσεις στον πάγκο. Έσπασες κάποια στιγμή, είχες νεύρα, έγινε λάθος με το παζλ, έπρεπε να γυρίσεις πίσω, να κολλήσουμε και πάλι, να φτιάξουμε πάλι αυτή την αναμέτρηση. Τα έβαλες με την Κατερίνα, έγινε πραγματικά χαμός, παιδιά, σήμερα. Δεν ξέρω τι να ξεχωρίσω από το σημερινό αγώνα. Εγώ θα το χαρακτηρίσω ένας κλασικός αγώνας Survivor, ένας αγώνας που έπρεπε να γίνει με αυτόν τον τρόπο, να έχει και τις εντάσεις, να έχει και τα νεύρα, να έχει και το πάθος, να έχει και την εξάντληση. Νομίζω ότι αποχαιρετάτε κι εσείς το νησί με τον τρόπο που, που θα του άρεσε. Ναι, Γιώργο, θα σου πω, δεν είμαι περήφανος που απομονώνομαι τόσο πολύ μετά από κάθε ποντό και δεν έρχομαι στο πάγκο, αλλά επειδή στο να κουμαντάρω λίγο τη συγκέντρωσή μου, να το πω, τα συναισθήματά μου, δεν είμαι πολύ καλός. Και σε πολλά μάτς μου έχει στοιχήσει αυτό κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ήξερα ότι είναι ένα από τα ελαττώματά μου, δηλαδή. Είδα στη μονομαχία ότι δεν με παίρνει, δεν γίνεται αλλιώς. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να, να πατάω στα πόδια μου και να μπαίνω συγκεντρωμένος είναι αυτός. Οπότε, σαν εικόνα, η αλήθεια είναι ότι δεν μ' άρεσε πολύ. Αλλά με βοηθάει να συγκεντρώνομαι, να παίρνω τις ανάσεις μου, να αναλύω ότι κάθομαι πολύ, να προσπαθήσω να βελτιώνομαι. Δόξα τω Θεώ μου γιατί χαιρός μου βγήκε σήμερα. Εντάξει, τα νεύρα ήταν τεταμένα, η ένταση τεταμένη. Η αλήθεια είναι στο τέλος μου βγήκε μια. Αυτό που σου λέω, ανακούφιση. Ότι δεν μου αρέσει να με βλέπω και έτσι, σε τέτοια ένταση συνεχόμενα τώρα 2-3-4 ώρες. Δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Ήρθαμε πρωί, τώρα φεύγουμε βράδυ και δεν μπορούσα 5 λεπτά να κάτσω χαλαρός. Οπότε εντάξει, η αλήθεια δεν μου αρέσει να με βλέπω έτσι. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό έχει το παιχνίδι. Και πόσο μάλλον μετά από 5 μήνες. Νομίζω ότι όλοι δικαιολογήσετε και να ξεφύγετε και να έχετε νεύρα. Η πίεση αυτή τη χρονιά ήταν πολύ μεγάλη. Αυτό ήταν ο τελευταίος σας αγώνας. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ό,τι είδαμε απόψε εδώ, ξεκινήσαμε νωρίς, κλείσαμε το βράδυ, ήταν απόλυτα αληθινό. Τώρα θέλω να έρθω λιγάκι στο έπαθρο το οποίο κέρδισες, που θα σε περιμένει παρκαρισμένο εκεί στην Αθήνα. Θα παραλάβεις και το κλειδί. Θέλω να μου πεις τι ακριβώς θα το κάνεις. Θα το δώσεις τη μάνα σου, το πάει πρώτη βόλτα. Είναι αυτόματο. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Θα το δεις εσύ μόνος. Ελπίζω να μην είναι αυτόματο, γιατί εμένα αυτόματο θα το δώσει η μητέρα μου, όπως είχα πει. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, το ήθελα. Έχω ένα πιο ταπεινό αμάξι, οπότε θα ήθελα ιδανικά να το δώσω η μητέρα μου για να κρατήσω αυτό. Θα δούμε πώς το κάνουμε. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ ωραίο αμάξι, πραγματικά. Και τι να σου πω, είναι λες και κέρδισα ένα μίνι έπαθλο. Οπότε πάω και λίγο πιο ξεαγχωμένος ή πιο ανακουφισμένος στο τελικό. Και εντάξει, νιώθω πάρα πολύ γεμάτος. Δηλαδή, αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα από όλη αυτή την εμπειρία που έχουμε ζήσει. Γιατί είχε και πάρα πολλές χαρές. Συνήθως, βασικά τώρα τις τελευταίες μέρες πάντα επικεντρώνομαι για να σου πω για τις δυσκολίες, για τις κακουχίες και αυτά. Αλλά πραγματικά, μόλις τελείωσε η τελευταία μονομαχία, έχουμε κάτσει πάρα πολλές φορές με τα παιδιά και έχουμε χαλαρώσει τώρα στη μέρα μας. Συζητάμε συνεχώς για τόσες ωραίες εμπειρίες και τόσο μοναδικές.